Είμαι ικανοποιημένος από το πώς κύλησε και, και το πώς αρχίζουμε να βρίσκουμε έναν ρυθμό, ενώ υπό την δική μου προεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Αυτό που ήταν σημαντικό καταρχήν είχε έρθει ως θέμα από κάποιες παρατάξεις, αλλά ψηφίστηκε ομόφωνα, ήταν ότι στηρίζουμε τους εργαζομένους, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις στην καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σύντηση των δημοσίων νοσοκομείων της Πελοποννήσου. Πράγματι, πρόκειται για τους ήρωες, τους αφανείς ήρωες, στη μάχη που δώσαμε και δίνουμε όλη η κοινωνία με τον COVID, βοήθησαν πάρα πολύ, ήταν σημαντική η συμβολή τους και επειδή ο COVID, όπως όλοι ξέρουμε, δεν μας έχει αφήσει ακόμα, χρειαζόμαστε την βοήθεια αυτών των ανθρώπων και χρειάζεται να ανανεωθεί η σύμβασή τους για να συνεχίσουν να παρέχουν την βοήθειά τους. Ήταν μια ομόφωνη, λοιπόν, όπως είπα, απόφαση. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ ευχαριστημένος για το ότι είχαμε συνεννοηθεί αρκετές ημέρες πριν με την αντιπολίτευση και κάποια θέματα τα οποία ήταν τυπικά εν πωλής και έπρεπε να περάσουν όμως, γιατί επηρεάζουν την πορεία πολλών υποθέσεων σχετικών με την περιφέρεια, συμφωνήσαμε και τα περάσαμε, τα προτάξαμε και τελείωσαν. Διαδικασίες ρυθμίσεων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πάγια χορηγήματα καθαριότητας και λοιπά, τέτοια τυπικά που δεν πρέπει να σταματούν, δεν πρέπει η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου να σταματά όταν έχει να μιλήσει, όταν έχει να συζητήσει, να διαβουλευτεί για ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να πάρουν πάρα πολύ ώρα. Η διαδικασία ελέγχου ήταν επίσης πλούσια, απαντήθηκαν 5 επερωτήσεις για θέματα σημαντικά, όπως για το δρόμο Καλό Νερό Τσακώνα, ενδεικτικά αναφέρομαι, όπως επίσης για το τι σκοπεύει η Περιφέρεια να κάνει για την στήριξη των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα σχετικά με την πορεία της του ελεγκτικού συνεδρίου και την πορεία της σύμβασης για την διαχείριση απορριμμάτων κτλ. Τέλος, επίσης ομόφωνη απόφαση ελήφθη σχετικά με την γνωμοδότηση την οποία κληθήκαμε να πάρουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος 3 αιωλικών πάρκων στην περιοχή της Μονεμβασιάς. Κρίθηκε ότι η περιοχή είναι ήδη αρκετά υποβαθμισμένη με υποβρύχια, καλώδια, μεταφοράς ρεύματος, με άλλες ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Πρόκειται για ένα μέρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος και πρέπει, βεβαίως είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα μέτρο και το να υπάρξουν 3 επιπλέον αιωλικά πάρκα ξεφεύγει του μέτρου αυτού. Αφού ανέφερα νωρίτερα για το... και όλα τα προηγούμενα, να τονίσω ότι ολοκληρώθηκαν σε 4 ώρες, όσο ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός, όσο ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Θέλω να πιστεύω ότι εφόσον όλοι μας τηρούμε τον κανονισμό και αποκτούμε έναν ρυθμό σύμφωνα με τον κανονισμό, σύμφωνα με τον νόμο, να περνάμε τα πράγματα, να περνάμε τα θέματα με την ταχύτητα και την προσοχή που χρειάζεται, μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι παραγωγικό και το έργο του να επιταχυνθεί και να βοηθήσει έτσι περισσότερο την διαδικασία και τις εργασίες περιφέρειας. Αφού μίλησα πριν και για το ζήτημα της επερώτησης σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, να πω ότι, όπως έχει υποθεί από άλλους σήμερα στη σύσκεψη που είχαμε με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους των περιοχών που επηρεάζονται, είναι μια πάρα πολύ μέρα σημαντική για την Περιφέρεια. Είναι η μέρα που ξεκίνησε ουσιαστικά χθες και ξεκινάει, εν πάση περιπτώσει, η διαχείριση των απορριμμάτων. Θα είναι πραγματικά μια άλλη μέρα για την Πελοπόννησο.
το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι το πλέον σημαντικό έργο, αν το θέλετε αλλιώς, το οποίο θα χαρακτηρίσει την θητεία την δική μας, του Φώστα και των Δημάρχων βεβαίως. Και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στα στελέχη εκείνα της περιφέρειας που πρωτοστάτησαν, βεβαίως πρώτα απ' όλα στον Περιφερειάρχη, στον Ανδρέα Τσουκαλά, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, αλλά και στην εταιρεία, την Τέρνα, η οποία ήταν μαζί με εμάς, πραγματικά δούλεψε υπεύθυνα και σοβαρά, και βεβαίως στο Φώστα, στον πρόεδρο αυτού, τον κύριο Αργυτάκο, και σε όλους τους δημάρχους. Θέλω να πιστεύω ότι η Πελοπόννησος τουριστικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θα περάσει σε ένα άλλο επίπεδο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τέλος, να πω ότι εκτός από τη διαχείριση των απορριμμάτων, το μεγάλο καθήκον το οποίο πρέπει να δούμε σήμερα είναι το πώς θα γίνει και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, η αποκατάσταση όλων αυτών των σκουπιδότοπων, τα οποία πραγματικά μας πληγώνουν, γιατί όπου και να γυρίζαμε όλο αυτό το καιρό το βλέμμα μας, βλέπαμε σκουπίδια τα οποία ρίχνονταν, γιατί δεν είχαν και κάπου αλλού, δηλαδή δεν υπήρχε ένας χώρος νόμιμος και ένας χώρος συγκροτημένος που θα μπορούσαν όλα αυτά να απορριφθούν. Είναι μια μεγάλη μέρα. Εύχομαι μέσα στη θητεία μας και μέχρι το τέλος της θητείας μας να ζήσουμε κι άλλες τέτοιες σημαντικές στιγμές.